Γεια σας και καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Είχα καιρό να κάνω μια εμφάνιση, αλλά αποφάσισα ότι θέλω να το κάνω περισσότερο με ταξίδια. Οπότε αυτή τη στιγμή βρισκόμαι στο Μιλάνο, είμαι ήδη στο ξενοδοχείο, θα ήθελα λίγο να δείτε το δωμάτιο. Δείτε λίγο τι τεράστια τηλεόραση υπάρχει πίσω, ο πίνακας είναι ζωγραφισμένος με κυμολία. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εδώ είναι το κρεβάτι μας. Δεν είναι πολύ μεγάλο το δωμάτιο βέβαια. Το οποίο είναι και αυτό ζωγραφισμένο στο χέρι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Η θέα από το παράθυρό μας δεν είναι και... Δεν ξέρω και αν φαίνεται πολύ καλά. Δεν φαίνεται πολύ καλά, όχι. Δεν φαίνεται πολύ καλά. Έχει έτσι διάφορα κτίρια. Δεν έχω ξανάρθει στο Μιλάνο. Μου αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα. Δείτε μια τέλεια ντουλάπα, πάρα πολύ έξυπνη ντουλάπα. Πολύ μου αρέσει η ντουλάπα. Καλά, εδώ το αγόρι μου έχει ξετρελαθεί με την τηλεόραση, γιατί σκοπεύει να δει Μουντιάλ πολλές ώρες. Έχει και έναν ολόσωμο καθρέφτη εδώ πέρα. Α, πού τόσο, καθίστε λίγο να τον δω. Να, τους είναι εδώ αυτός ακριβώς. Το μαλλί μου, ε! Μόνο για την περίσταση σήμερα και αύριο θα το έχω, δεν θα το έχω για πολλές μέρες. Λοιπόν, γενικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και θα προσπαθήσω να σας έχω στο δυνατόν σε περισσότερα σημεία όπου θα είμαι μαζί μου. Γιατί θέλω να δείτε το Μιλάνο και δεν θα πάω μόνο εκεί, θα κάνουμε και αλλού tour, θα δείτε. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, έχουμε ετοιμαστεί να πάμε τη βόλτα μας, έχουμε ντυθεί, έχουμε εξοπλιστεί εδώ πέρα. Κάμερα, εννοείται. Είμαστε έτοιμοι, ο Μάριος είναι κάπου πίσω κάτι, παίρνει πληροφορίες. Θα δείτε λίγο το χώρο μέσα. Από το ξενοδοχείο. Α, νάτος. Λοιπόν, καθίστε να σας δείξω λίγο εδώ πέρα τι ωραία που είναι από πίσω. Δείτε εδώ, έχει τα διάφορα, το mini garden ας πούμε. Και τώρα ξεκινάμε. Θες να ρωτήσω την περιήγηση. Το πώς μας πάμε να πάμε με το ταξί. Θέλεις να πεις. Ναι, ναι, πες του. Πες του, ναι. Και τώρα, να σε δω πώς θα μιλήσεις. Τώρα παίρνει τις προσφορές. Είναι 10 ευρώ. Εντάξει, δεν πάμε από το να περπατήσουμε μισή ώρα. Πάμε. Ναι. Μπαίνουμε. Μπαίνουμε. Αφού εδώ ο Μάριος έχει κάνει το deal μέσα στο ταξί, Μαριάκο, λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει για να πάμε στο Duomo. Κοιτάω την κάμερα, τώρα είμαστε εδώ στη πιάτσα του Duomo. Έλα από εδώ. Δεν μου αφήνει να δω τίποτα. Μου έχει βάλει να είναι τα μάτια μου κλειστά για να μην δω τίποτα. Δεν ξέρω τι θα αντικρίσω. Κοίτα λίγο τι δείχνεις. Κοιτάω. Κάτσε να δεις τι θα δεις τώρα εσύ. Άντε και περιμένω. Λοιπόν, γιατί άμα πηγαίναμε κανονικά και βγαίναμε με το μετρό, θα το έβρισκες από εδώ, θα το βλέπεις στο κέντρο. Ναι, λοιπόν, αλλά με κοιτάει ο κόσμος που πηγαίνω με τα μάτια κλειστά. Λοιπόν, σώσε! Τώρα γύρνα και άνοιξε. Χριστέ μου και Παναγία μου! Τελειώ. Είναι καταπληκτικό. Είναι τέλειο. Παιδιά, κοιτάξτε πού είμαστε, Μαριάκο. Κοίτα. Βλέπω. Καταπληκτικό.
πρέπει να περιμένεις να μας φέρουν και τη μακαρονάδα να τη φωτογραφίσουμε και μετά να τη φάμε. Όχι πρώτα να τη φας την πίτσα και μετά να φας τη μακαρονάδα. Όχι. Το έκανα, αλλά πεινάω πολύ. Όχι. Όχι, ίκτος. Για να σε δω να την τρως. Καλή. Κοίτα πόσο λεπτή είναι. Τσίχλα. Yes. Πού σου το έχει φέρει, ρε. Για δείξε μας. You scratch this cheese pretty well. Okay. We discovered over here. Thank you. Για να σε δω. Τι είναι αυτό. Είναι για να τρίψω τη ρίγη και να πέσω από πάνω. Τέλειο. Καλά, ε. Μόνο που το χέρι είναι λίγο σκληρούτσικο. Κασέ. Είναι σκληρό. Θες να σε βοηθήσω μήπως. Θες να το κάνεις εσύ. Για έλα να δω τι θα γίνει. Κράτα καλέ το τέτοιο. Κράτα το. Δεν ξέρω τι καταφέρνω να κάνω. Θα θέλεις να παρατείνεις την πείνα μου και να καταστρέψεις. Δεν νομίζω ότι τα καταφέρνω. Άνοιξε λίγο να το δούμε. Δεν έφαγες το πρωί, Μαρία. Δεν έφαγα. Για να φάμε τώρα, είτε. Μην το έχουμε το ακόμα. Ρίξ' το. Με μία, έλα, όλο. Όλο. Όλο σου λέω. Έλα. Κρύψε κι όλα θα μη μέσα. Αυτή είναι μια σαλιά. Τι θα κάνω. Αυτή ήταν μια μπουκιά σου, έτσι. Εντάξει. Θα χάσω όλο το κομμάτι με τη μία. Θα δείξει. Θα γίνεις κι εσύ κυλιόδουλη. Έλα. Χώσ' το όλο μέσα. Δεν χωράει. Το πιτσόκοψε. Μια σταλιά ήταν που ήταν. Κι αυτό. Ναι, κι αυτό δεν πρέπει όλο το κομμάτι. Και φυσικά δεν θα γινόταν άμα δεν ερχόμασταν στο δρόμο της Βικτόριο Μανουέλ πίσω. Δείτε αριστερά δεξιά εδώ όλες οι μπουτίκ φοβερές. Και τώρα θα ξεκινήσουμε στους δρόμους για να κάνουμε το shopping therapy, εννοείται δεν γινότανε. Μαριάκο μου, ο tourist. Φανταστικά. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Και αφού έχουμε κάνει όλα τα ψώνια, έχουμε γυρίσει όλα τα μαγαζιά που υπήρχαν στο κέντρο, γιατί έχουμε και συνέχεια αύριο, έπρεπε να έρθουμε άρον-άρον στο σπίτι εδώ πέρα, διότι κοιτάξτε τι δουλειά έχουμε να κάνουμε. Και γκολ και παράταση και δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν νομίζω να βγούμε μετά. Η ώρα έχει πάει ήδη 11. Μάλλον αύριο θα τα πούμε πάλι. Καλημέρα, έχουμε ξυπνήσει. Έχουμε έρθει τώρα εδώ να φάμε πρωινό. Προχωράμε, έχουμε πόση ώρα, ψάχνουμε να βρούμε πού είναι. Α, φτάσαμε. Φάει εδώ ο Μαριάκος, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει εδώ πέρα τώρα. Παρίς. Ναι, τώρα κάτσε λίγο να δω τι έχει. Και να τα πιάτε.
Έχει κουζίνα, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Ό,τι θέλεις, το φτιάχνουμε. Αμέσως. Εντάξει. Εγώ ξέρω, με έφερες διακοπές. Όχι, όχι εδώ μέσα. Με έφερες στο γυμναστήριο. Τι θα γίνει? Τελείωσε. Τελείωσες. Εγώ δεν άρχισα ακόμα. Εσύ να πήγε να ξεκινήσει. Εγώ όμως με παντοφλίτσα εδώ. Ε. Εγώ έτσι έκανα προπόνηση. Πειράζει? Όχι, εντάξει. Ε? Εντάξει. Πού εδώ? Όχι, εγώ θα κάνω βάρη σήμερα. Λίγο να ενδυναμώσω τα ποντίκια μου. Εδώ τώρα υποτίθεται ότι έχουμε ξαπλώσει για να κάνουμε κοιλιακούς, αλλά εμείς έχουμε ξαπλώσει και έχουμε αράξει την αρίδα μας. Εγώ εδώ. Προπόνηση, σκληρή προπόνηση και στις διακοπές. Σε προπόνηση, τελειώσαμε την προπόνηση. Μπαίνουμε μέσα στο κατάστημα της Nike. Μπαίνουμε μέσα, αν θες να πούμε μέσα. Πάμε και τη σένα πάνω. Ναι, αλλά πάμε. Δείτε λίγο τι ωραίο που είναι. Αν να πληρώσουμε. Εν τω μεταξύ, από πού μπαίνουμε, ρε παιδί μου. Μην με μπερδεύεις. Πάμε. Δείτε λίγο τι σηματάκι, παπουτσάκι. Καλά, το παπούτσι θα σας το δείξω μετά, γιατί μάλλον δεν φαίνεται καλά τώρα. Και θα σας δείξω μετά τι έχουμε πάρει. Λοιπόν, ήδη έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε τα ψώνια μας. Είμαστε στην οδό Buenos Aires. Πολύ γνωστή οδός εδώ, που έχει όλη την αγορά μαζεμένη πάλι. Μπορείς να έχεις πάρα πολλές επιλογές για να αγοράσεις κάτι. Ψάχνουμε απεγνωσμένα κάτι αθλητικά παπούτσια να βρούμε για να πάρει το αγοράκι από εδώ. Και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε εν τέλει. Το ανάλαφρο, ό,τι είδαμε. Και έχουμε έρθει εδώ πέρα τώρα σε ένα εμπορικό τεράστιο να ψωνίσουμε, πάλι να ψωνίσουμε, όπου έχει πάρα πολλές εκπτώσεις, πολύ καλές εκπτώσεις, και είναι πάλι όλες οι εταιρείες που είμαστε εδώ. Είμαστε στην Dior. Πάρα πολύ ωραία ρούχα έχει εδώ πέρα. Κάνετε το μάτι σου λίγο. Πάμε στο Dolce & Gabbana. Ναι, πάμε, γιατί είδα και από εκεί είναι και το Gucci το αντρικό που είδα. Και έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εδώ είμαστε, παιδιά, στο Dolce & Gabbana. Τέλεια ρούχα εδώ. Christmas.
μ' αρέσει. Για να δούμε εδώ. Μα δεν είναι υπέροχα ο ήχος που ακούγεται εδώ πέρα. Καλημέρα. Πάει το μαλλί βούκλα. Έχουμε το μαλλί ισιωμένο. Έχουμε έρθει εδώ στα τρένα. Να πάμε σήμερα στη λίμνη Κόμο. Λοιπόν, περιττώ να σας πω ότι μέχρι να βρούμε πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, έχουμε γυρίσει και εγώ δεν ξέρω πού. Έχουμε πάει παντού. Βέβαια, οι απόψεις μας για το αν θα καταφέρουμε να κάνουμε μπάνιο είναι τελείως διαφορετικές, γιατί εγώ έχω ντυθεί κάπως έτσι. Και ο Μάριος έχει ντυθεί έτσι. Δηλαδή αυτός θα κάνει μπάνιο, ενώ εγώ δεν θα κάνω μπάνιο. Και πες μου, είσαι έτοιμος για ένα mini Eurotrip? Αυτό δεν είναι τρένο εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα τεράστιο πράγμα πίσω. Πες λίγο. Είμαστε. Πού είμαστε? Στο επόμενο. Εδώ μπαίνουμε μέσα. Για να δούμε ρε παιδιά, τι θα γίνει. Κάτσε το πέσω. Δεν μπορώ να ανεβώ. Ανέβηκα, εντάξει. Γιατί λίγο μέσα. Νομίζω ότι φοβάμαι να προχωρήσω ευθεία. Πάντως έχει καλό κλιματιστικό. Προχωράμε τώρα. Πού πάμε? Πάλι ψώνια εδώ πέρα, όλα δικά σου είναι τα ρούχα. Εγώ δεν έχω πάρει τίποτα απολύτως. Πες λίγο. Πες ψώνια. Γιατί, τι πήρα? Επειδή πήρα μία ζακέτα. Μία ζακέτα, σε όλο το ταξίδι μία ζακέτα και αυτήν τώρα. Μία. Πάμε να πάμε ένα περιοδικό. Πάμε και για περιοδικό. Είμαστε στο κέντρο του Κόμου, στην αγορά. Ναι, τι θέλεις να σου πω, τώρα είμαστε μέσα στο καραβάκι και κάνουμε όλο το tour της λίμνη Κόμο. Ευτυχώς ανεβήκαμε γιατί έξω από εδώ έχει πάρα πολύ ζέστη, ενώ εδώ φυσάει και λίγο ο Μαριάκος εδώ, φαίνεται κάρα. Φαίνεται, να βγάλει την μπλούζα σου λίγο. Μιλάω. Όπως είδες, δεν θα κάνεις μπάνιο, γιατί δεν έχει παραλία εδώ να κάνεις μπάνιο. Εκτός αν πηδήξουμε. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς λίμνη. Περισσότερο μοιάζει με θάλασσα παρά με λίμνη. Είναι τεράστια λίμνη. Και αυτό εδώ είμαστε στην άκρη.